Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Κατενάτσο. Επιστρέψαμε μετά την διακοπή της Εθνικής. Επιστρέψαμε γιατί έπρεπε να επιστρέψουμε, γιατί με κούρασε εμένα ναι, ακόμα ναι, της Εθνικής. Ναι. Και μάτς τα οποία γίνονται για να γίνουν τώρα. Με όλη την κούραση που τραβάνε, πήγαμε Αμερική να παίξουμε φιλικά. Σε ήρθε ομάδες. Και ο αποκλεισμός της Ελλάδας στο Euro, οπότε το καλοκαίρι θα υποστηρίζουμε Ιταλία χωρίς τύψεις. Χωρίς τύψεις. Είχαμε πολύ ωραία μάτς. Ναι, είχαμε ωραία παιχνίδια. Πάμε, πάμε φύγαμε. Ρώμη. Πάμε Ρώμη, Λάτσιο Γιούβε. Έτσι. 1-0 εδώ γέννα. Όχι πολλά γκολ. Με το δεξιό Τούντορ. Συνεχίζει την ωραία του πορεία ο Μαντάς να κρατάει Λάτσιο. Ζωντανή εκεί που χρειάζεται. Ένα μάτς το οποίο κάνανε και οι δύο maps rotation, γιατί έχουμε τώρα το σημαντικό μάτς για το κύπελο. Είχαν ευκαιρίες οι ομάδες στο μάτς μέσα. Ναι, και οι δύο. Και οι δύο, έτσι. Απλά δεν ήταν αποτελεσματικές. Δηλαδή χρειάστηκαν να περάσουν 90 και λεπτά για να δούμε ένα γκολ. Καλύτερες ευκαιρίες και πιο επικίνδυνες είχε η Λάτσιο. Είχε όμως και η Γιουβέντους. Είχε και η Γιουβέντους, ναι. Αλλά πιο επικίνδυνη νομίζω ήταν τη Λάτσιο. Κοίταξε, με αυτή την είδα τώρα η Γιουβέντους. Χαιρετάει. Είναι μια ανάσα για τη Λάτσιο τώρα. Και το θέμα είναι ότι το πρόβλημα πλέον με τη Γιουβέντους είναι ότι δεν έχει καλό προπονητή. Ο Αλέγκρι εντάξει, είναι Αλέγκρι. Αλλά νομίζω θέλει μια ανανέωση. Υπάρχει μια κοιλιά τώρα αυτή τη στιγμή στη Γιουβέντους. Έχασε το πρωτάθλημα, τα παράτησε εντελώς και κοντεύει να χάσει. Δεύτερη θέση την έχασε. Την έχασε, τι. Κοντεύει να χάσει τώρα και την τρίτη. Πλησιάζει η Μπολόνια που κέρδισε για ακόμα που μια μάτσα. Θα φτάσουμε και εκεί. Γκολάρα. Την κολλάρα, γκολάρε. Εντάξει, εγώ σου λέω για την πρώτη. Είχε το δεύτερο του Σαλαμέκερ. Ορσολίνη Σαλαμέκερ πέταξαν κούβλα. Παρ' όλα αυτά γκολ είδαμε. Στο 90, στο 90 plus, plus ναι. Ναι. Και το πήρε τον παιχνίδι. Τρεις βαθμοί για τη Λάτσιο, πάρα πολύ σημαντική. Και στην βαθμολογία που κυνηγάει την Ευρώπη, αλλά ήταν και νίκη ψυχολογίας. Σίγουρα, γιατί είναι ντέρμπι, γιατί πήρε τρεις βαθμούς στους Φροζινώνε. Παίρνει τώρα στο δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική νίκη και τρεις βαθμούς κόντρα στη Γιούβε. Οπότε πας και με καλύτερη ψυχολογία στο κύπελο και με σχετικά καλή ψυχολογία και τον ντέρμπι. Είχαμε και κάτι περίεργα στο τέλος του μάτς που μετά την ήττα έδειξε ένα στιγμιότυπο που χαζογελούσε με ένα συμπέκτη με τον Γκιν. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Υπήρξε λίγο κράξιμο. Τώρα μετά από ήττα και την κατάσταση αυτή που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Βέτσου είναι χαζογελάς. Δεν κάνει, ναι. Χαμηλά την μπάλα. Αυτά οπότε, ένα σχετικά ισορροπημένο μάτς, λίγο πιο απειλητική Λάτσιο, κατ' εμέ, και έκλεψε το τρίποντο στο 90 με τον Μάρουσιτς. 1-1 μπορούσε, ναι, να πήγαινε το παιχνίδι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες από εκεί και μετά, βλέπουν ότι τον γκολ δεν έρχεται. Δηλαδή και το 0-0 κακό δεν θα ήταν. Ναι, εγώ είδα όμως ότι κοντά στο 70 με 80 εκεί γύρω, η Λάτσιο ήθελε να το πάρει το μάτς. Έδωσε. Μπήκε και του Ζή. Έβαλε και τον Λουίς Αλμπέρτο, έβαλε και τον Ιμόμπιλε πιο νωρίς. Ναι, ωραίο το γκολ του Μάρουσιτς, αλλά πάρε βάλε η σέντρα του και του Ζή, έτσι. Πολύ ωραία πάσα. Φεύγουμε από το 1-0 και πάμε στο 0-3. Καλά. Δικαιωματικά. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Τα έλεγες εσύ, λέγανε δεν ξέρει. Κάποιος είπε και χοντρό. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Εγώ ξέρω ότι ο Σκαμάκα παρακολουθεί την εκπομπή και δεν μπορεί να τον κράζει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να με βουλώσει στο στόμα. Και ναι, το κατάφερε. Έβαλε το κεφάλι κάτω, δούλεψε σκληρά. Άφησε τα ξενύχτια, άφησε τις βόλτες με τον Μπέργαμο, μίλησε με τον coach. Καλά, άκουσε λίγο. Μπέργαμο έβγαλε και ο Καρνεζέκη πολλά όμως. Θα φτάσουμε περίπου. Έβγαλε, ναι, και ο Καρνεζέκη πολλά. Και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες. Όμως η Αταλάντα ήταν πιο αποτελεσματική στις φάσεις της. Ότι δεν μπόρεσε να βάλει δηλαδή η Νάπολη που το έβγαζε ο. Ή το Καρνεζέκη. Είτε τα δοκάρια, μπράβο. Είτε τα δοκάρια, μπράβο, ναι. Είτε η αμυντική, τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή, μπράβο. Το κατάφερε η Αταλάντα αυτό. Ναι. Ξεκινάει με δοκάρια η Αταλάντα. Και πολύ νωρίς. Με το μοίρα του. Ναι. Και κάνει και το 1-0 πάρα πολύ νωρίς. Και σαν να μην φτάνει αυτά, πάει στο μίχρονο με 0-2. Πολύ ωραία το λέω με το Σκαμάκα. Με το Σκαμάκα, ναι. Έτσι απλά που βάλω το. Το πιο ωραίο τελείωμα νομίζω όμως ήταν του Κουμ Μάινερ, τέλος. Ναι, εκεί θέλω να φτάσω. Γιατί σε όλο μετά το διάστημα αυτό. Και ναι, και Νάπολη, όταν έχει και 0-2 στο ημίχρονο, ναι, παίζει αλλιώς. Ξεκινάει τώρα ο Καρνεζάκη να παλεύει στην ουσία μόνο να κρατήσει. Ναι, κόντρα στον Σουμέν. Σε όλα. Κόντρα στου Γιλίσκι. Στα δοκάρια, ναι, στι απότομε. Α, μπράβο, δες τώρα. Εδώ, αυτό που έλεγα πριν. Ότι δεν ήταν αποτελεσματική καθόλου η Νάπολη. Και ξαφνικά την παγώνει με 0-3 ο Κουμ Μάινερ. Έτσι απλά το πέταξε. Ναι, ήταν ένα masterclass νομίζω του Γκασπερίνη. Τι άλλο να κάνω. Α, δεν σε είπα, θα πάρουμε και το Europa League και δεν χρειάζεται να τρέχουμε τόσο πολύ. Α, ναι, με το πρωτάθλημα. Ωραία. Άρα. Και Champions League, εγώ βγαίνω επειδή θα πάρω το Europa League. Λοιπόν, μην το πολύ κάνουμε. Μένω στην 6η θέση, τους ρίχνω στην 8η. Θα το ονομάσω το μάτς αυτό. Μπράβο, ρε Σκαμάκα. Καλύτερο ποδόσφαιρο έπαιξε. Άντε, θα δώσω λίγο παραπάνω την Νάπολη. Όχι, παίξαν ωραίο ποδόσφαιρο και οι δύο. Απλά ήταν πιο αποτελεσματική. Η Αταλάντα, τελεία. Φτάνει, ναι. Παράγραφος. Φεύγω από αυτό το παιχνίδι όμως. Ναι. Πηγαίνω στη Φιωρεντίνα Μίλαν που μου άρεσε πάρα πολύ το μάτσα. Νομίζω ήταν το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο, έτσι είναι. Όλοι ήταν πρωταγωνιστές. Από τα Center Four. Ένας είναι πρωταγωνιστής. Καλά, λέω, εντάξει. Όχι, λέω. Ποιο θες. Μεραβιλιάω. Θες από τον γκολ. Θες τη σεπελάση, θες την assist. Η assist. Τα τραξίματά του. Θα την πιάσω τώρα την assist. Δεν είναι απλά για σεμινάριο. Το ξέρεις ότι αν εκείνη την ώρα, αν ο Λεάο έκανε ένα κοντρόλ, μπορεί να μην μιλούσαμε για γκολ τώρα. Μόλις παίρνει την μπάλα, τα κουνάκι. Άντε ρε. Όλοι χάθηκαν. Μην μου ακουμπάς. Και ο Λόφτσικ δεν το περίμενε. Ναι, ρε, αφού πάει να μπερδευτεί. Έτσι. Και με τα κουνάκια και μετά με τα αριστερό. Δεν το περίμενε. Πάμε την αρχή. Καταρχάς το πρώτο μήχρονο 0-0, εντάξει, αλλά πολύ καλύτερα παίξε Μίλαν. Είχε πάρα πολλές φάσεις να προηγηθεί. Ήταν χαζά τα τελειώματα. Δεν είχαν λογική τα τελειώματα που κάνανε και πήγε με το 0-0 στο μήχρονο. Και ο Λεάο και ο Ζηρού έχασε πολύ πράγμα. Άρα δηλαδή το πρώτο μήχρονο ζυγαριά τη γέρνησε εσύ προς την Μίλαν. Full Μίλαν. Μετά στο δεύτερο μήχρονο είχαμε το εξάλλ
λεπτό που γίνανε όλα, που μπήκαν όλα τα γκολ. Όλα τα γκολ, έτσι. Το δεύτερο γκολ του Λέω, άστο. Άστο, ναι. Δεν μιλάμε καν. Και είχε μεταφράσει και για τρίτο γκολ η Μίλαν, αλλά είχε αρκετές καλές φάσεις και η Φιωρεντίνα για γκολ. Για να σου φαρίσει ξανά. Και με τον Μπελότη είχε πολλές φάσεις. Και ο Μενιάν έβγαλε πολύ καλά πράγματα. Πάρα πολλά. Και ο Μενιάν και ο Τερατσάνο. Ειδικά ο Τερατσάνο έβγαζε. Δηλαδή μπορούσε να ήταν και ένα 3-1-4 και το κράταγε ο Τερατσάνο. Και πολλές φορές ο Τερατσάνο την έχει γλιτώσει που κανένα έτσι ψευτοδιασυρμό. Πάρα πολύ. Αλλά και ο Μενιάν θα τα βλέπουμε αυτά. Είναι καλύτερα με το φυλακές και θα έχει αποκρούσει και θα κρατάνε και παιχνίδια. Και επίσης θα βλέπουμε και υπέροχα γκολ. Δεν θα είναι τυχερά. Τα γκολ τώρα δεν είναι τυχερά. Καλά, αυτή η πάσα που κάνω, λέω, δεν είναι τυχερή. Την έκανε. Ξέρει και την κάνει. Είδαμε επίσης στη Μίλαν επιτέλους το Μόρτιαο. Το με τον Γκάμπια, Κιέρ κλπ. Είχε κουράσει. Και κατάφερε η Μίλαν να κρατήσει τους 3 βαθμούς. Ναι, και είναι και τώρα πλέον στη δεύτερη θέση, 65 βαθμούς. Πάμε λίγο στη Λέτσε Ρώμα. Ένα ημίχρονο. Το πρώτο ήταν περισσότερο Λέτσε. Έχασε τη Ρώμα κάποιες ευκαιρίες. Καλές. Κάρτορ από 82 λεπτά δεν το εύχομαι ούτε στο χειρότερο μου εχθρό. Υπήρχαν τα θέματα. Πελεγκρίνη. Απόν, γιατί έχει συμπληρώσει κάρτες. Την μπάλα μπήκε στο 80 γιατί είχε ένα θεματάκι και πρέπει να είναι παρόν στο ντέρμπι. Ενδικά στο 10 κίτρινη κάρτα, τα στανταράκια. Πέναλτι το οποίο δεν δίνουν στους Ζαλέσκι στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, σε άλλη ομάδα με άλλα χρώματα, ξέρεις. Καλά, ναι, σίγουρα. Με άλλες ρίγες. Αμέσως, ναι. Θα δινότανε. Αλλά η Λέτσε είχε πάρα πολλές φάσεις. Είχαν και οι δύο ομάδες πολύ καλές κλασικές ευκαιρίες για να βάλουν γκολ. Έβγαλε πολύ πράγμα και ο Φαλκόνε. Έκανε σημαντικές αποκρούσεις. Ο Σβιλάρ και στη συγκενή εστία τα χάνανε και μόνοι τους στη Λέτσε. Ένα σχετικά ισορροπημένο παιχνίδι. Με τη Ρώμα να έχει λίγο περισσότερο την μπάλα και να προσπαθεί να βρει τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Στις κόντρες προσπαθούσε να χτυπήσει η Λέτσε. Φοβερό μάτς από τον Παρέδες. Ένα ακόμη μάτς. Εμένα μου αρέσει και η παρουσία του Ντερόση πλέον στον πάγκο, έτσι όπως τον βλέπω. Δεν ξέρω. Βγάζει μια σιγουριά, ναι. Και μια αλήθεια. Περίμενε και μια αναρχία μέσα στους παίχτες. Ο καθένας να κάνει ψηλό τη γουστάρι. Αλλά όλοι το σέβονται, φίλε. Και μου αρέσει πολύ αυτό. Είναι γιατί είναι Ντερόση, φίλε. Ναι, είναι Ντερόση. Είναι... Ναι. Κοίτα, ο Ντερόση μέχρι στιγμής έχει μόνο μία ήττα με την Ίντερ. Με την Ίντερ. Με την Ίντερ. Έτσι, ναι. Και αν βάλεις και τη Μπράιτον που. Το 1-0 μετά την Τζάρα. Ναι. Το φιλικό. Πάμε να πιάσουμε και την Πολωνία. 3-0. Με τη Σαλεντάνα, βέβαια. Με έναν Μανολά βασικό. Τα μάζεψε όλα, τα βάλα και η σακούλα και τα πήρε σπίτι του. Καλά, προφανώς και δεύτερο Μανολά. Ενέβρε το. Χαβαλέ κάνουμε. Ναι, εννοείται. Αλλά δεν μπορούσε να την πιέξει νομίζω η Σαλεντάνα. Όχι, ούτε καν. Εδώ και... άλλες ομάδες δεν έχουν βάλει δύσκολα στην Πολωνία. Και... στο 1-0 είχε ευκαιρία να σοφαρίσει και στο 2-0 είχε την ευκαιρία πάλι να μπει στο παιχνίδι. Ο Ρούψκι δεν έπαιξε που ξεραβάλια. Μια χαρά στα θεωρεί αυτό. Κράτησε το 0. Και εντάξει, μετά τα τούβλο που πετάνε Ορσολίνη και Σαλαμίγκε δεν υπάρχουν. Λουκογιάννη δεν πέταξε τούβλο. Έκανε ναι, ωραία αλλά προσπάθεια. Έκανε προσπάθεια. Κοιτά αλλού, δίνω αλλού. Ναι. Και πλασάρα. Είχε καθαρίσει το μάτσα του πρώτο μήχρονο. Αριστούργημα, Ορσολίνη και το κατέβασμα. Όλο. Και η τρίπλα, ναι, το πλασέ, γεια σας. Είναι από τη γωνία. Ναι. Το άλλο δεν είναι τόσο... Ναι, μεν μοιάζουν, αλλά το άλλο ήταν και από κατέβασμα και από... Του Σαλαμίκρη ήταν λίγο πιο πολύ κουντεπιέ, να πάρει και λίγο φάλτσο. Όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον τετράδα κλεισμένη, μετά και την κέλα της Ρώμα. Με την Πολώνια, κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν γίνει καμιά αυτοκτονία... Να βγαίνει στο Champions League, χωρίς να έχει να περιμένει αν θα βγάλουμε πέμπτη ομάδα ή όχι. Αλλά εντάξει, και χάρη στην πολύ καλή δουλειά που ρίχνουν όλη τη σεζόν, είχε χάρη στους καλούς παίκτες που έχουν και να δούμε από εκεί και κάτω τι έχει να γίνει. Και πάμε να κλείσουμε με την Ίντερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που τον έβγαλες κίτρινη. Άσχετα αν είναι ή όχι. Δουλειά μου είναι. Δουλειά μου. Η οποία όχι ότι δυσκολεύτηκε απαραίτητα. Απλά δεν ερχόταν το δεύτερο γκολ. Ναι. Κάπως έτσι. Στην αρχή ξεκίνησε καλά και με τον γκολ του Ντιμάρκο. Και με το δοκάρι. Και ναι, μπήκε δυνατά, ήθελε να το καθαρίσει. Ναι. Δεν έμπαινε η μπάλα. Δεν ήθελε, ναι. Μέχρι το 80, ας πούμε, που μπήκε το δεύτερο γκολ που κλείδωσε το μάτς στην ουσία. Ήταν εντεμή. Ναι, ήσυχα πράγματα, όχι ότι απειλήθηκε ιδιαίτερα. Εντάξει, ένα εύκολο βράδυ ίσα να πάρει τους 3 βαθμούς. Ναι. Και να συνεχίσει την πρωτιά της. Διαχείρισε σχετικά καλά το μάτς. Δεν κινδύνεψε πουθενά. Έγιναν και αλλαγές. Που τη βοήθησαν. Ναι, το rotation. Ναι. Για να κλειδώσει τέλος πάντων τους 3 βαθμούς, τη νίκη. Και είναι σε ρυθμούς σκουντέτο αυτή τη στιγμή. Είναι σαν αυτά... να ράβουν το δεύτερο αστέρι. Ναι, ήδη το έχουν ξεκινήσει. Ήδη ο αργαλιός τάκου ράβει. Αλλά το θέμα είναι ότι μόνο αυτό. Ναι, αυτό δεν έχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Έμεινε με πικρία η αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι χρονιά χαμένη. Παίρνει πρωτάθλημα. Καλά, με τίτλο προφανώς και δεν είναι χαμένη χρονιά. Ναι. Απλά ίσως να μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Λίγο παραπάνω στην Ευρώπη. Ωραία. Ή αν όχι στην Ευρώπη, έστω για τον Double. Α, ναι, εντάξει. Ενδεχομένως να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Στο ντέρμπι με τη Μίλαν. Κάνει το δανεικό αυτό. Θα λέω ωραίο, ναι. Και εγώ μπορεί να γράψω το πρώτο μου αστέρι, εδώ. Το έκανε 13-16. Αυτό έλειπε. Προβλέψει για την επόμενη αγωνιστική. Μην ξεχνάτε like, subscribe και καμπανάκι. Αυτό. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο κατενάτσο.